να είναι εκεί και θα έρθει και μια κοπέλα. Θα έρθει. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Τη μένει με νηφικό και θα κάνει την νύφη. Θα τραβηχτεί όλο αυτό σε βίντεο. Ναι. Θα υπάρχουν τραγούδια από πάνω, έτσι, σαν επένδυση. Ποιος το στείνει. Η ζωή. Η ζωή το αίσθησε αυτό. Ένας έρωτας κάποια στιγμή έφτασε στα σκαλιά της εκκλησίας. Αυτή η εκκλησία έχει όντως σκαλιά, γιατί το λέμε τόσα χρόνια. Όχι, δεν έχει σκαλιά, γιατί είναι μικρούλα. Γιατί ναι, είναι μικρούλα εκκλησία και την προτίμησα χωρίς σκαλιά. Άρα τι λες, ας πούμε, ότι πάω στο ίσιο της εκκλησίας. Πάω στην εκκλησία, στο εκκλησάκι. Μάλιστα. Πότε θα γίνει το. Ρε παιδί μου, είναι κάτι βιαστικό αυτό και κάτι επιπόλαιο, γιατί είμαστε 12 χρόνια με την κοπέλα. Είναι λίγο βιαστικό. Πώς και πήρες την απόφαση να την παντρευτείς την ελευθερία. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη και κατάληξη μιας σχέσης. Ναι, και στα 6 χρόνια θα μπορούσε να γίνει, και στα 7 και στα 8 και στα 9 και στα 10, άντε στα 11, στα 12. Να όταν ζεις μια ωραία ζωή, ήσυχη ζωή με την κοπέλα που είσαι και είσαι πολύ καιρό μαζί, τι αλλάζει? Μόνο υπογραφές και το στεφάνι και αυτά. Πάντως είναι φοβερό παιδί, επειδή σας έχω δει και μαζί και όλα αυτά τα χρόνια, και είναι και δύσκολο να είσαι δίπλα σε ένα τραγουδιστή που αρέσει και στις γυναίκες, που έρχεται καθημερινά σε επαφή με πολύ κόσμο. Πρέπει να είναι, ας πούμε, αντράκι, πρέπει να είναι. Να βρεις έναν άνθρωπο που μπορεί να σε αντέξει, γιατί η ζωή είναι συμβιβασμός, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να μας αρέσουν όλοι και να τα έχουμε καλά με όλους. Λίγο πάνω ένας, λίγο πάνω ο ίδιος. Είσαι δύσκολος χαρακτήρας γενικά. Δεν ξέρω αν μιλήσω για μένα, αλλά ναι, νομίζω δεν είμαι για τους πιο εύκολους. Πιστεύω ότι η ελευθερία, επειδή μου έχει κάνει πολλές υποχωρήσεις, αυτό που το λέμε για πλάκα, όλα αυτά τα χρόνια. Πολλές, πάρα πολλές. Ναι. Πώς τη γνώρισες? Και εγώ, έτσι. Καλά, εντάξει, αλλά πιστεύω λιγότερες. Οι χαρακτήρες είναι. Ναι, πιστεύω λιγότερες. Πώς τη γνώρισες την ελευθερία? Από πρωινάδικο. Έλα, ρε, εσύ. Πρωινάδικο. Α, καλά που ήρθες δηλαδή σήμερα και είσαι έτοιμος για να παντρευτείς. Πρωινάδικο πριν πάρα πολλά χρόνια. Τη λέω, τι κάνεις εδώ μέσα? Θα σε μαζέψω όλα από αυτό. Έλα, ρε, εσύ, από το βούρκο που κυλιέσαι. Μοντέλο. Και σε ακολούθησε. Είσαι λάσταρ. Την ήξερε πριν, την είχε δει, την είχε ταμπάρει, όχι? Όχι, όχι. Την είδε και έφαγε σε πλασιά. Νταν, κατά κέφαλα. Ναι, νταν. Το νταν έρχεται στην πορεία, ξέρει. Γνωρίζει αυτά, μετά έρχεται το νταν. Παρακολουθώ και τον τίτλο, μια χαρά είναι μέχρι έτσι, τώρα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλά, Στέφανα, σου ευχόμαστε. Έχει κάτι άλλο να μου πει? Όχι, όχι, θέλω να σε ακούσω τώρα. Εσύ πώς να τραγουδήσει? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, όλα καλά. Τώρα που ήμασταν για το γάμο σου, πετάω στα σύννεφα. Αυτό περίμενα τόσα